Τα βέλη της Δάφνη Μπόκο τα έριξε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου μέσα από συνέντευξή της εβδομαδιαίο περιοδικό, μιλώντας για την περίοδο που παρουσίαζε τη Eurovision. Μπορεί η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου να ποζάρει στο φωτογραφικό φακό του εγώ, χαμογελαστή και σεξι, όμως ποιος διάβασε τη συνέντευξή της και δεν φοβήθηκε. Η Σουηδέζα παρουσιάστρια, μιλώντας για τον αξέχαστο διαγωνισμό του 2005 που μας έκανε number one, περνάει στην αντεπίθεση, ρίχνοντας τα βέλη της στη γυροβουζιονική της αντίζηλο Δάφνη Μπόκοτα, η οποία πριν λίγο καιρό είχε δηλώσει τα εξής. Τι αισθάνθηκες, προδομένη, απογοητευμένη, οργισμένη? Εντελώς οργισμένη, προδομένη και απογοητευμένη. Πολύ δε περισσότερο που εγώ έκανα όλη την Eurovision με το μισθό μου. Κυρία Πασχαλίδου, πήρα 85.000 ευρώ. Εκεί τρελάθηκα, παιδιά. Σας το λέω. Έπαθα εγκεφαλικό. Δεν είναι αλήθεια. Πάρτε το βιβλιάριό μου να το δείτε. Δεν πήρα ποτέ αυτά τα λεφτά. Πέρασαν 8 χρόνια, η Ελλάδα είναι σε βαθιά κρίση, ο κόσμος πονάει και πεινάει και αυτή η κυρία ασχολείται πάλι με τα ίδια. Η συγκεκριμένη κυρία για 17 χρόνια δεν πατούσε το πόδι της στην ΕΡΤ. Έκανε τη Eurovision και έφευγε. Και λέω και το ακριβές ποσόν, δηλαδή δεν βάζω ούτε πάνω ούτε κάτω. Και εκεί τρελαίνεσαι και λες πόσο βλάκας μπορεί να είμαι εγώ, είχα πει τότε. Ακόμα δεν έχω απαντήσει. Όταν πήγα το 2005 ως σχολιάστρια στο Κίεβο, ζήτησα συγγνώμη από τους υπόλοιπους συναδέλφους από τις άλλες χώρες, λέγοντας: «Η προκάτοχός μου δυστυχώς ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Το κρατικό κανάλι πήρε την απόφαση και έθεσε εμένα στη θέση της». Μου απάντησαν: «Ούτε καν τη βλέπαμε. Δεν εμφανιζόταν πουθενά. Δεν ερχόταν ούτε στις συσκέψεις. Ήταν μόνο με την ελληνική ομάδα. Πήγαιναν για shopping και πάρτι». How does this feel, Έλενα Παπαρίζου? I'm so happy. Thank for all the countries that voted for Greece. Μετά από όλα όσα δήλωσε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, μένεται νέος πόλεμος. Ας σας αφήσουμε να κάνετε καλοκαίρι με την ωραία εικόνα της Έλενας στη σκηνή.